θέλω τώρα να εστιάσουμε στο κομμάτι των τροχαίων συμβάντων, δυστυχημάτων σε επίπεδο Κρήτης. Τις τελευταίες ώρες θερνούμε τρεις συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο οδικό δίκτυο του νησιού. Και έχουμε ετοιμάσει μία κάρτα. Εύη, η κάρτα έχει να κάνει με τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί σε οδηγούς της Κρήτης. Ωστόσο, θέλω να δώσω και ένα στοιχείο ότι 47 είναι νεκροί από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα. Οδεύουμε σε ένα ρεκόρ, σε ένα τραγικό ρεκόρ και η αιματοχυσία στους δρόμους της Κρήτης δεν έχει τέλος. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Αναφορικά τώρα με την παρουσίασή μας. Λοιπόν, αφορά σε ελέγχους που διενεργήθηκαν από την αστυνομία από τις 23 του Οκτωβρίου μέχρι και τις 29. Και αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι καμιά φορά όλα αυτά τα... Οι παραβάσεις οι οποίες γίνονται, τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται, αποτελούν έναν προάγγελο των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία βλέπουμε μετά από λίγες μέρες και δυστυχώς έχουμε και νεκρούς. Όπως ανέφερες και εσύ, τις τελευταίες μέρες ήδη θρυνούμε τρεις. Ανεπίδεκτη μαθήσεως φαίνεται ότι είναι η κριτική. Ξέρεις, από τη μία είναι ένα επαρχιωμένο οδικό δίκτυο και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΒΟΑΚ, αλλά και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, αναφέρομαι και στο επαρχιακό δίκτυο. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε να κάνουμε με μια λανθασμένη νοοτροπία. Και εκεί, στο μέτωπο της νοοτροπίας, στο κομμάτι της νοοτροπίας, θα ασχοληθούμε και σε λίγα λεπτά με τον κύριο Χλιαουτάκη, ο οποίος είναι μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας. Συνδυασμός. Αλλά πάμε λίγο να κλείσουμε το κομμάτι της παρουσίασης. Είχαμε λοιπόν 350 πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα, 297 για μη χρήση προστατευτικού κράνους σε δίκυκλα, 120 για τη μη χρήση της ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα, οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος 57, χρήση κινητού τηλεφώνου 67, επόμενη κάρτα, αντικανονικό προσπέρασμα 51, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 49, αντικανονική ελιγμή 67, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 21 πρόστιμα και λοιπές παραβάσεις 1228. Δηλαδή 21 οδηγοί πέρασαν με κόκκινο, εν δυνάμει δολοφόνοι δηλαδή. 49 οδήγησαν στο αντίθετο ρεύμα, εν δυνάμει δολοφόνοι. Και εμείς ασχολούμαστε, καλώς κάνουμε βέβαια, με ένα δίκτυο, με δρόμους που πραγματικά είναι άθλοι. Συνδυαστικά πρέπει να το δούμε. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πάμε στον κύριο Χλιαουτάκη, να του δώσουμε την πάσα. Ο κύριος Χλιαουτάκης έχει τοποθετηθεί αρκετές φορές στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας, κύριε καθηγητά. Και ομότυπος καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ, βέβαια. Δεν ξέρω αν ακούμε τον κύριο Χλιαουτάκη, συνάδελφοι. Να προσπαθήσουμε λίγο να φτιάξουμε τον ήχο. Έχει τοποθετηθεί πολλές φορές ο κύριος Χλιαουτάκης και αναφέρεται σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και μέσα στις τάξεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου να διαμορφωθεί μια σωστή νοοτροπία. Μια σωστή νοοτροπία στη νέα γενιά, όταν πιάνουν τη μόνη, να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κύριε Χλιαουτάκη, μας ακούτε τώρα? Εγώ σας ακούω, βεβαίως. Βέβαια. Είναι αυτό που είπα και στον πρόλογό μου. Συνδυαστικά πρέπει να το δούμε. Από τη μία, οδικό δίκτυο, υποδομές και από την άλλη, βέβαια, μια σωστή νοοτροπία. Μια σωστή συμπεριφορά στις τάξεις της νέας γενιάς. Νομίζω ότι τα είπατε όλα, αγαπητέ μου. Σας συγχαίρω για την προσπάθεια, τη διασμή που κάνετε. Δεν ξέρω τι έχω να προσθέσω εγώ αυτή τη στιγμή. Οι αριθμοί που δώσατε, τα στοιχεία που δώσατε μιλούν από μόνα τους. Βλέπετε ότι τελικά δύο πράγματα θα μας σώσουν. Ή θα έχουμε αυτόνομα, εντελώς αυτόνομα, 100% αυτόνομα αυτοκίνητα να μας οδηγάνε και να μας πηγαίνουν στον προορισμό μας, ή θα πρέπει να έχουμε ένα τροχονόμο δίπλα μας για να μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Είναι τελικά πάρα πολύ τραγικό. Αναφερθήκατε στους τρόπους, άκουσα, στο οδικό δίκτυο. Βεβαίως υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το ξέρουμε πολύ καλά, τόσα χρόνια, δεκαετίες τώρα, στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Βεβαίως πρέπει να βελτιωθεί, να φτιαχτούν νέες υποδομές. Αυτό είναι το ζητούμενο από όλους μας και το ευχόμαστε, αλλά και πάλι, να μην κάνουμε το λάθος να ταυτίζουμε ένα καλό οδικό δίκτυο με μια ασφαλή οδική συμπεριφορά. Σωστά, πολύ σωστά. Είναι δύο πράγματα τελείως διαφορετικά, όπως πολύ σωστά το επισημάνατε. Θέλω λίγο να εστιάσουμε.
Στην οτροπία που διαμορφώνεται στις τάξεις των νέων και πώς αντιλαμβάνονται την ευθύνη που έχουν, καθώς η νέα γενιά πρέπει να βγει μπροστά και να δείξει το δρόμο. Και πρέπει να στηριχτούμε και να στηρίξουμε τη νέα γενιά, επειδή έρχεστε καθημερινά σε επαφή με νέα παιδιά, με φοιτητές. Θέλω να μου πείτε λίγο, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σαφώς πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και σαφώς τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Εξάλλου το εργαστήριο μας έχει κάνει πάμπολες παρεμβάσεις και προτάσεις στους αρμόδιους. Για παράδειγμα, η τελευταία μας πρόθεση ήταν η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου με εστίαση στην οδική συμπεριφορά. Θα παρεμβαίνουμε ως εργαστήριο κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη. Να σας υπενθυμίσω ότι από την εισαγγελία καθημερινά έρχονται νέοι οι οποίοι έχουν πέσει, έχουν παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αντί να πάρουν μια ποινή χρηματική, τους στέλνουν στο εργαστήριό μας για μια σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών οριστοποίηση. Επίσης, δεν σταματάμε να πηγαίνουμε από σχολείο σε σχολείο που μας καλούν συνάδελφοι από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να συζητάνε πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά τι να σου κάνει η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, η δική μας παρέμβαση, όταν ήδη οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μας δηλώνουν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να επιληθεί από τη στιγμή που θα πρέπει να προσεγγίσει ο γονιός ή η οικογένεια. Σωστά. Τι σας απαντούν νέοι οι οποίοι παραβιάζουν, παρανομούν στο δρόμο, έρχονται σε εσάς, όπως μας είπατε, στο εργαστήριό σας, τους προσεγγίζετε, με τι τρόπο και τι απαντήσεις σας δίνουν στο ερώτημα για ποιο λόγο έκανες προσπέραση, για ποιο λόγο πέρασε με κόκκινο? Νιώθουν άτρωτοι, νιώθουν. Θεωρούν ότι δεν πρόκειται να συμβεί σε αυτούς οτιδήποτε. Έχουν υπερεκτιμήσει τις ικανότητές τους και τον εαυτό τους. Θεωρούν ότι είναι η κακιά η στιγμή, η κακιά η ώρα για τον άλλον που του συνέβη κάτι και άρα λοιπόν δεν έχουν πρόβλημα εκείνοι. Όταν τους μιλάς, για παράδειγμα αναφερθήκατε στην παραβίαση του ερυθρού, του ερυθρού, σωστά. Έτσι, το θεωρούν, είναι και θέμα μαγκιάς ας πούμε, το ότι θα μπορεί να κάνει κάτι το οποίο για το οποίο θα καμαρώνει στους ομιλίκους. Η αιτία του κακού, δηλαδή, η αιτία του κακού βρίσκεται πολλά χρόνια πίσω, βρίσκεται στην παιδική ηλικία, βρίσκεται σε μια λανθασμένη προσέγγιση των γονιών. Βεβαίως, πολύ σωστά το θέτετε αγαπητέ μου, η αιτία του κακού έχει να κάνει το ότι τα παιδιά μας, κατά τα ψέματα, και εμείς οι ενήλικοι, είμαστε εκπαιδευμένοι και ευαισθητοποιημένοι στο εγώ και όχι στο εμείς. Δίνουμε πολύ μεγάλη, πάρα πολύ προτεραιότητα στον εαυτό μας και όχι στους άλλους. Ούτε καν αμυντικά δεν μπορούμε να οδηγήσουμε, διότι θεωρούμε ότι αυτό θα υποτιμήσει, θα υποτιμηθούμε στα μάτια των άλλων. Ακριβώς, κύριε Χλιαουντάκη, θεωρούμε, όταν βάζεις το παιδί σου στο τιμόνι από τα 12, από τα 9, 10, 12, 11 έτη, είναι φυσικό επακόλουθο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ακριβώς. Να το λοιπόν, από εκεί ξεκινάει το κακό. Και στην Κρήτη, πολλά τα παραδείγματα, όχι μόνο στην ενδοχώρα, αλλά και στα αστικά κέντρα. Ακριβώς. Όταν καμαρώνεις το παιδί σου, οδηγάει το αγροτικό ή το μηχάνημα το αγροτικό, όταν βλέπουμε στον δρόμο να κυκλοφορούν και να έχουν να φτάνουν στη μηχανή και να έχουν μπροστά του το παιδί και να μην φοράνε κράνος, αλλά ακόμα και οι νέοι, όταν βλέπουν εμάς ενήλικες να παρκάρουν παράδειγμα σε μέρος το οποίο δεν επιτρέπεται, όταν βλέπουν τόσες και τόσες πινακίδες οι οποίες υπάρχουν στο δικό δίκτυο και στους δρόμους, αλλά παραβιάζονται, δηλαδή οι κανόνες, τότε τι μήνυμα παίρνουν? Συνολικοποιούνται σε ένα πλαίσιο το οποίο λέει ότι αλλά μπορεί αυτά είναι δίθεν. Δεν έχει σημασία, αν μπορώ να κάνω και εγώ το ίδιο, μπορεί, εφόσον το κάνει ο πατέρας μου, εφόσον το κάνει ο ενήλικας, άρα λοιπόν είναι έτσι ας πούμε, μόνο και μόνο για να φαινόμαστε ότι είμαστε εντάξει. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευαισθητοποίησή σας και να συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Να είστε καλά. Δική μας η χαρά.